Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις εκπτώσεις που ήδη τρέχουν καθώς έχουν ξεκινήσει. Εκπτωτική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου. Μέχρι την 30 Αυγούστου λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να τύχουν ευκαιριών σε ό,τι αφορά τις αγορές. Οι εμπορικοί σύλλογοι από την άλλη ευελπιστούν να βελτιώσουν τους τζίρους στα ταμεία προκειμένου να σταθούν όρθιες οι μικρομεσαίες, παύλα, οικογενειακές ως επιτοπλίστων επιχειρήσεις. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους της αγοράς, με έναν από αυτούς, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Πτολεμαΐδας, τον κύριο Θόδωρο Βυθούλκα, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας, για να δούμε τι προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από αυτήν την περίοδο, την θερινή εκπτωτική περίοδο, γιατί βγαίνει μέσα από μια περιπετειώδη διαδικασία και οι έμποροι, αλλά και θα έλεγα ολόκληρη η κοινωνία μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τι προσδοκάμε από αυτή την θερινή εκπτωτική περίοδο? Το μόνο που προσδοκούμε είναι αύξηση του τζίρου. Δεν μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω τα έξοδά μας, γιατί όπως καταλαβαίνουμε διωγγώνονται αντί να μειώνονται τα έξοδα, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε περικοπές εξόδων. Οπότε είναι μια τεράστια ευκαιρία εκπτωτική περίοδος και με αυτές τις προσφορές που βλέπω στις βιτρίνες των καταστημάτων που είναι πάρα πολύ μεγάλες, να μπορέσουμε όχι να ρεφάρουμε, να αυξήσουμε τον τζίρο μας προκειμένου να βγούμε από αυτό το τέλμα που έχουμε έρθει τους τελευταίους τουλάχιστον 8 μήνες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και μέσα σε όλα αυτά προστίθεται το γεγονός ότι έχουμε να αποπληρώσουμε, να ξεκινήσουμε την αποπληρωμή ή για όσους μπορούν ολόκληρη την επιστρεπτέα προκαταβολή στο τέλος Ιουλίου. Στο τέλος Ιουλίου είναι και το ΦΠΑ για τις περισσότερες επιχειρήσεις, όπως και ο φόρος εισοδήματος. Ναι, είναι και το αυτό που έχουμε και σαν πολίτες, ο φόρος εισοδήματος. Ξεκινούν και οι δόσεις στην εφορία. Είναι βεβαίως η επιστρεπτέα που θα έλεγα ότι οι περισσότεροι εκ των επαγγελματιών αδυνατούν να το καταβάλουν αυτό το ποσό, είτε με δόσεις είτε και πόσο μάλλον εφάπαξ. Σωστά. Ως επιτοπλίστων δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα πλέον, γιατί ακόμα και κλειστό να ήταν ένα κατάστημα και το ενίκιο να πλήρωνε το κράτος και τους υπαλλήλους που πλήρωνε το κράτος, έπρεπε να ζήσει εφόσον ήταν κλειστός ο εκάστοτε επαγγελματίας. Οπότε πάρα πολλά χρήματα από αυτά δαπανήθηκαν για να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος οικογενειακή επιχείρηση, όπως το αναφέρατε. Δεν είναι κάποιο πολυκατάστημα το οποίο ζει με μια αλυσίδα, ώστε να βοηθήσει και η ίδια η αλυσίδα που το συντηρεί. Δεν υπήρχε τρόπος αλλιώς. Οπότε χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα προς το ΖΙΝ από τους επιχειρηματίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότεροι από όσο έχω ακούσει και συζητάω θα τα δώσουν σε δόσεις στην καλύτερη των περιπτώσεων. Τώρα, κάνοντας μια γρήγορη βόλτα τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων, βλέπω, θα έλεγα, μεγάλες εκπτώσεις. Ενδεχομένως και κάποιοι συνάδελφοί σας να υπερβάλλουν αυτόν προκειμένου να φέρουν τον πελάτη εντός του καταστήματος. Δηλαδή να φτάνουν και σε σημεία που να πουλάνε και κάτω του κόστους. Δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό. Ισχύει και εκείνο που ισχύει περισσότερο είναι παρότι την πίεση που δέχονται οι έμποροι και τα έξοδα που έχουν, βλέπω μια διαφορετική διάθεση σε αυτές τις εκπτώσεις. Πραγματικά τα έχουν διώξει όλα στην άκρη και προσπαθούν και βλέπω και τη συμπεριφορά τους ότι είναι εντελώς διαφορετική. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ακούω, αλλά... Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά τους. Πολύ καλύτερη, πιο ευδιάθετη. Μάλιστα, σήμερα βγήκαμε στην αγορά και κάναμε μια μικρή έρευνα και είδαμε ότι η μισή τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει αύξηση στην κίνηση στα καταστήματά τους. Οι υπόλοιποι θεωρούν ότι θα έρθει ο κόσμος, θα βγει ο κόσμος στις επόμενες ημέρες, αλλά είναι ήδη θετικά τα μηνύματα και ευελπιστούμε σε αύξηση του τζίρου των καταστημάτων. Τώρα, οι καταναλωτές να κάνουν την έρευνά τους, να δουν και να στοχεύσουν το προϊόν που θέλουν και βεβαίως να το επιλέξουν από την τοπική αγορά, αν είναι δυνατόν. Οπωσδήποτε από την τοπική αγορά. Η εξυπηρέτηση δεν συγκρίνεται στα καταστήματα της πόλης μας. Είναι σαφώς καλύτερη και πόσο μάλλον καλύτερη από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που συνήθως τα προτιμούν λόγω των τιμών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα μέσα σε εισαγωγικά που θεωρεί ο πολίτης, ο απλός καταναλωτής, ότι έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και είναι τεράστια ευκαιρία να εκμεταλλευτούν και την εξυπηρέτηση και τις χαμηλές τιμές.
Πάντως είναι αλήθεια, επειδή το θίξατε, είναι αλήθεια ότι η περίοδος της πανδημίας μας έστρεψε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και βλέποντας ακόμα και την κίνηση στις εταιρείες courier, θα έλεγα ότι παραμένει ο κόσμος, έχει μάθει, έχει συνηθίσει, έχει ανοίξει ένα παράθυρο το οποίο δεν ήξερε για κάποιους που δεν ήταν εξοικειωμένοι και ενδεχομένως υπάρχει μια κίνηση πολιτών που επιλέγουν αυτό μέσα από μια πλατφόρμα, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή και έχουμε αφήσει πίσω αυτόν τον κλασικό πελάτη που θα πάει, θα πιάσει, θα δοκιμάσει, θα δει. Το φυσικό κατάστημα δεν θα σταματήσει ποτέ να λειτουργεί. Η εξυπηρέτηση δεν αλλάζει. Είναι δεδομένο ότι ο κάθε πελάτης θέλει να εξυπηρετηθεί με διαφορετικό τρόπο. Ένα e-shop είναι εντελώς απρόσωπο, ψυχρό, δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα περισσότερο από μια καλύτερη τιμή θεωρητικά. Γιατί συζητώντας ακόμα και με πολλές εταιρείες, βλέπω ότι έχουν πέσει πάρα πολύ και τα e-shop σε σχέση με την πανδημία. Είναι και λογικό βέβαια, αλλά ήδη ο κόσμος, επειδή ήταν κλεισμένος τόσο καιρό, θέλει κάποια στιγμή να βγει έξω στα καταστήματα και να εξυπηρετηθεί από τους εκάστοτε επιχειρηματίες, που είναι σαφώς καλύτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίοδο του θέρους, παλαιότερα είχαμε μια τροποποίηση στο ωράριο. Τέτοιες σκέψεις υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Είναι μια χαρά το ωράριο έτσι όπως είναι. Δεν θεωρούμε, ίσως θα μπορούσε να ανοίξει η αγορά λίγο αργότερα. Με τη μισή ώρα δεν θα κερδίσουμε όμως κάτι περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τις 6-7 βγαίνει ο κόσμος το καλοκαίρι. Αλλά έτσι όπως βλέπουμε και τον καιρό, δεν βλέπουμε και ένα χειμωνιά να καλοκαιριάζει στην πόλη μας. Δηλαδή, είμαστε Δυτική Μακεδονία. Δεν είμαστε σε μια περιοχή που έχει 40-45 βαθμούς Κελσίου, ώστε να πούμε ότι δεν μπορούμε πλέον να βγούμε 5,5-6 ώρα από τα σπίτια μας. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη από το κράτος, από την πολιτεία, από τις, είναι κάποιο που παραμένει έτοιμα, για παράδειγμα, οι επιστρεπτές, να γίνει μια διαφορετική ρύθμιση, ίσως και μια, ένα χάρισμα κάποιου ποσού? Ελπίζαμε σε μία παράταση και να χαρίσουν τουλάχιστον ένα αρχικό ποσό που είχε αναφερθεί κάποια στιγμή γύρω στα 20.000 ευρώ και πάνω, από εκεί και πέρα να αρχίσουν να πληρώνουν. Δεν έγινε δεκτό το αίτημα και λογικά για να βγήκαν τα ποσά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Εκείνο όμως που θα έπρεπε να αλλάξει και δεν αλλάζει είναι ο ΑΕΔ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με προσλήψεις που έχουν γίνει με τα προγράμματα που περίτρανα φώναζαν οι τοπικοί άρχοντες ότι βγήκαν προγράμματα πολυκινητοποίησης. Μιλάμε για προγράμματα από τον Νοέμβριο που τρέξανε, 18 μήνα, που πληρώνουν οι εργοδότες, τους υπαλλήλους και τις εισφορές και αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα για να ανεβάσουν τη ΣΑΠΗ ΔΕΛΤΑ και οτιδήποτε έχει σχέση με την ιστοδοσία των υπαλλήλων άνοιξε στις 4 Ιουλίου, που έπρεπε να ανοίξει από το Γενάρη, Φλεβάρι. Και μάλιστα ο ΑΕΔ για να ελέγξει αυτά τα έγγραφα που θα ανεβάσει ο εκάστοτε λογιστής θέλει 90 ημέρες. Γραπτώς το έχουν δηλώσει αυτό, που σημαίνει ότι όποιος θέλει να πληρωθεί τον πρώτο διήμηνο Γενάρη-Φλεβάρη, θα φτάσουμε 3 μήνες αργότερα το λιγότερο. Αυτό το πράγμα δεν έχει αλλάξει, ενώ δεσμευτήκαν και μας δώσαν υποσχέσεις. Έφτασε το ζήτημα στη Βουλή, όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί ο πρόεδρος των λογιστών. Για την υποστελέχωση, λέτε, του τοπικού υποκαταστήματος. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχει προσληφθεί κάποιο προσωπικό, είτε εποχιακό, ή μετακινηθεί κάποιο άλλο? Προσθέθηκαν 6 υπάλληλοι εποχιακοί, 6 μηνών, μέσω προγραμμάτων του ΑΕΔ στον ΟΑΕΔ. Δεν είδαμε καμία απολύτως αλλαγή. Πάντως συνεχίζει να υπάρχει γκρίνια συναδέλφων σας, αλλά και άλλων κλάδων που έχουν προσλάβει προσωπικό μέσω των προγραμμάτων και παραμένει απλήρωτο αυτό το προσωπικό ή αναγκάζει το εργοδότης να το πληρώνει, γιατί δεν πληρώνεται από το πρόγραμμα του ΑΕΔ το οποίο κολυσιεργεί. Μα αν δεν πληρώσει ο εργοδότης τον εργαζόμενο, δεν θα τα πάρει από τον ΑΕΔ. Προηγεί το εργοδότης του εργαζόμενου. Πώς όμως θα φτάσει σε ένα σημείο που σε λίγο καιρό θα κλείσουμε σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή αν ένας εργοδότης πληρώνει βασικό μισθό μαζί με τα ένσημα και τα δώρα που απαιτεί ο υπάλληλος, και είναι τα νόμιμα που πρέπει και δικαιούται να πάρει, θα φτάσει να έχει δώσει 12.000 και πλέον ευρώ από το δικό του ταμείο και θα περιμένει να πάρει μετά από ένα χρόνο τους πρώτους 2 μήνες. Ποιος ξέρει πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και μιλάμε τώρα για 2 μόνο περιοχές. Τη Δυτική Μακεδονία, μάλλον την περιοχή της Κοζάνης και τη Μεγαλόπολη. Δεν μιλάμε για κάποιες άλλες περιοχές πανελληνίως, ώστε να πούμε ότι κολλησιεργεί. Άρα το πρόβλημα είναι στα τοπικά καταστήματα του ΑΕΔ και όχι με την κεντρική διαχείριση. Η πλατφόρμα ναι, μεν άνοιξε να αργήσει, αλλά και πάλι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν μπορούν οι λογιστές να ανεβάσουν τη ΣΑΠΗ ΔΕΛΤΑ στην ώρα τους.
Αυτό το έχετε κοινωνήσει στο τοπικό πολιτικό προσωπικό. Δεσμεύσεις υπήρξαν. Εγώ θα έλεγα ότι υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις περί του με δικές μου ενέργειες λύθηκε το πρόβλημα, αλλά δεν το βλέπω στην πράξη. Έτσι τουλάχιστον το εξηγείτε. Κάποιες μετακινήσεις γίνανε. Μαθαίνω, δεν είμαι σίγουρος βέβαια γι' αυτό, δεν μπορώ να το πω ότι δεν έγιναν στην ουσία αυτά που έπρεπε και δεν μπορούν να μας απαντήσουν πλέον. Απλά περιμένουμε να μάθουμε αν θα αλλάξει κάτι και πότε θα αλλάξει. Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξει κάτι. Να επανέλθουμε και να ολοκληρώσουμε μετά των εκπτώσεων. Μέχρι 30 Αυγούστου λοιπόν οι εκπτώσεις με καλές τιμές. Το μήνυμα προς τους πολίτες για να ολοκληρώσουμε με αυτό. Να εμπιστευτούν την τοπική αγορά. Δεν είναι ακριβή η τοπική αγορά και τα τοπικά καταστήματα, ιδίως εν μέσω εκπτώσεων. Το να κυνηγάνε και να βρούνε καλύτερη τιμή σε άλλη αγορά ή σε άλλες αγορές, ιδίως με την αύξηση του κόστους μετακίνησης, νομίζω ότι δεν κερδίζει κάτι στην ουσία κάποιος ο οποίος ψάχνει να βρει την καλύτερη τιμή. Και το πιο σημαντικό είναι η εξυπηρέτηση. Μέχρι και εγώ εντυπωσιάστηκα στο πώς με αντιμετωπίζουν οι έμποροι και τι συμπεριφορά έχουν μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται τους τελευταίους 8 μήνες. Η διάθεσή τους είναι πάρα πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εκτοπική περίοδος. Και διατηρώντας ένα κατάστημα στον τόπο μας, νομίζω ότι διατηρούμε και εμείς την ύπαρξή μας. Γιατί αν ερημώσει ο τόπος, προφανώς θα έχουμε και εμείς πρόβλημα. Το πρόβλημα του γείτονα θα γίνει και δικό μας. Νομίζω ότι έχει λογική το να στηρίζει κανείς τον τόπο του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλές δουλειές στους εμπόρους και καλές αγορές στους καταναλωτές. Ευχαριστούμε. Μακάρι. Καλές αγορές.